Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Ηράκλειο και την Αργυρούπολη. Μεγάλη νίκη για την Αργυρούπολη με 1-0. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, μάλιστα για τους φιλοξενούμενους. Έχω κοντά μου τα αριστερά, όπως κοιτάμε, τον προπονητή του Ηρακλείου, τον Πάρη Βάλβη. Από τα δεξιά μου είναι ο γενικός αρχηγός του Γουσού Αργυρούπολης, ο Κώστας Ασημάκης. Και νομίζω, coach, λόγω του ότι το πρωτόκολλο, ας πούμε, το επιτάσσει, να ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο, ίσως να είναι πιο σωστό. Πάμε λοιπόν στον Κώστα τον Ασημάκη, τον γενικό αρχηγό της Αργυρούπολης, να μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και αν, κατά τη γνώμη του, κέρδισε η ομάδα του δίκαια. Ήταν ένα κλασικό παιχνίδι αλφακατηγορίας, ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο. Ένα αντίπαλο που σε όλες τις γραμμές έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Νομίζω ότι οι παίχτες μας σταθήκαν καλά στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε σαν πλάνο να κλείσουμε τους διαδρόμους, να μην φτάσουν εύκολα στην περιοχή μας. Σε πολλά σημεία του παιχνιδιού το καταφέραμε. Βέβαια, κομβικό σημείο είναι η απέκρουση του νεαρού τερματοφύλακά μας σε ένα πέναλτι γύρω στο 65, που εκεί μας έδωσε φτερά και κυνηγήσαμε να βάλουμε κι εμείς ένα γκολ. Τελικά το πετύχαμε και φεύγουμε πλήρως ευχαριστημένοι. Και συνεχίζουμε. Τώρα θα ζητήσουμε την άποψη του coach για το σημερινό παιχνίδι. Coach, είχατε τις στιγμές σας, χάσατε και πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, δεν πήγε καλά τελικά το μάτς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και για μας. Ένα πρώτο ημίχρονο μοιρασμένο, χωρίς πολλές φάσεις εκατέρωθεν. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ πιο δυνατά. Είχαμε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, με την πιο σημαντική το πέναλτι, αλλά και κάποιες άλλες φάσεις μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Είμαστε καλή ομάδα. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες, πολύ καλό σύνολο. Απλά τα δύο τελευταία παιχνίδια και με τα Βρυλίσια και το σημερινό, πιστεύω ότι αξίζαμε και στα δύο καλύτερα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και γηπεδικά. Δεν παίζουμε στο γήπεδό μας. Προπονητικά κάνουμε σε ένα γήπεδο σχεδόν χωράφι. Και όλα αυτά όταν έχεις καλούς και ποιοτικούς παίκτες, σίγουρα φαίνονται μερικές φορές και μέσα στο γήπεδο. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως είχαμε πει και πριν την άρχιση του παιχνιδιού και του προαθήματος. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω και μία-δύο ερωτήσεις στον καθένα. Coach, ο τρόπος που ήρθε η ισοπαλία, την περασμένη αγωνιστική, επηρέασε καθόλου την ψυχολογία της ομάδας όλο αυτό το διάστημα? Και το λέω αυτό, γυρίζει τα 3-1 μέχρι το τέλος και ξαφνικά είναι σχετικό. Παίζουμε ποδόσφαιρο και όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να συμβούν. Βέβαια, το να φας 4 λεπτά 2 γκολ, σίγουρα, και όταν είσαι καλύτερο, σίγουρα η ψυχολογία πέφτει. Πέφτει όχι στους παίκτες, σε όλους μας. Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά όταν τελειώνει ένα παιχνίδι όπως το σημερινό, δεν κοιτάς τώρα τι έγινε. Βέβαια, λες τα λάθη σου, αλλά συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα άλλες τόσες αγωνιστικές. Σίγουρα και οι παίκτες είναι άνθρωποι και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς θέλουμε την ψυχολογία μας και οι παίκτες. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε όπως πρέπει να κάνει ο κάθε ένας προπονητής και ο κάθε ένας διοικητικός παράγοντας στην εκάστοτε ομάδα. Κώστα, ο Ηράκλειος είναι από τις ευρικότερες ομάδες Αθήνας. Έχει μάθει να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Άρα και ο κόσμος ίσως θα περιμένει να ακούσει κάτι. Με ποια έννοια? Ο στόχος του Ηρακλείου είναι το πρωτάθλημα αποκλειστικά ή απλά να είναι εκεί ψηλά και ό,τι βγει? Από την αρχή, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όταν λέμε ανταγωνιστικοί, σε αυτό το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα για να, ακόμα και για να σωθείς, πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Και ειδικά τώρα σε μια ομάδα στο Ηράκλειο που τα τελευταία χρόνια και για πολλά χρόνια πρωταγωνιστεί, σίγουρα ένα σημαντικός αυτοσκοπός είναι η άνοδος. Το θέμα όμως είναι να είμαστε κάθε εβδομάδα και πιο καλοί και σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι με λίγη τύχη, με λίγη προσπάθεια θα τα καταφέρουμε, ίσως να βγούμε και πρώτοι. Κάνω και μια ερώτηση στον Κώστα, τον Ασημάκη. Τρίτο συνεχόμενο μάτς δεν δέχεστε γκολ στο πρωτάθλημα. Βρήκατε για το πρώτο σας γκολ φέτος. Τελικά σας πάει καλύτερα να παίζετε με τις ομάδες που έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν, Κώστα? Κώστα, συμφωνήσαμε με τον κότσο Ηρακλείου. Ακόμα και για να κάνεις μια πορεία ρουτίνας ή να διεκδικήσεις να ανέβεις ή να σταθείς στην κατηγορία, πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και να έχεις ένα ρόλο πρωταγωνιστικό μέσα στο γήπεδο. Εμείς σήμερα, εκτός από το συγκέντρωση στο πλάνο που είχαμε και την όλη καλή μας λειτουργία, βγάλαμε και ψυχή και οι νίκες και οι καλές εμφανίσεις δημιουργούν καλή ψυχολογία. Θα χαρούμε μέχρι σήμερα το βράδυ και λίγο αύριο και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε τη δουλειά μας για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, γιατί πάμε πάλι εκτός έδρας
με έναν αντίπαλο με Φώτης, ο οποίος έχει αυτά και αυτά τα αποτελήματα. Στόχος για να δώσουμε λίγο πολύ φέτος. Εντάξει, εμείς κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σίγουρα θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας πάρα πολύ ψηλά, στο βαθμολογικό πίνακα. Κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Βέβαια, είμαστε ένα σωματείο το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ και κάθε Κυριακή έχουμε και τα προβλήματά μας. Σήμερα μας λείπανε δύο βασικοί ποδοσφαιριστές. Χτύπησε ο τερματοφύλακας μας, ο βασικός, ο πιο έμπειρος παίκτης που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, βγάλαμε τη δυσκολία του παιχνιδιού και φεύγουμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Νομίζω αξίζουμε και ένα σχόλιο για τον νεαρό τερματοφύλακα που πήγαινε μόλις 18 χρονών, δεν ξέρω 17, πόσο είναι. Ο Γουσού έχει παράδοση στο να βγάζει νέα παιδιά και να του δίνει τι ευκαιρίες. Ήρθε αυτή η ευκαιρία, τον άλπαξε τα μαλλιά που λέμε, έπιασε το πέναλτι, ανέβηκε η ψυχολογία του. Είναι ο Πευκαλίων Ευαγγέλου, είναι το 2001 γεννηθής. Θα το στηρίξουμε γιατί το μέλλον ανοίξει αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.